γιατί έχουν ανοίξει και θέλουμε να δούμε πώς πάει η κίνηση, τα μέτρα ασφαλείας που τηρούνται στα μαγαζιά. Και ήρθαμε εδώ στην Κατερίνα Καμπουράκη, ένα από τα πρώτα μαγαζιά στον κεντρικό εμπορικό μας δρόμο. Ένα πολύ ωραίο κατάστημα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλή δουλειά σας, ευχόμαστε. Ευχαριστώ, Μπέτη μου. Ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, για πείτε μας, πώς πάει. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά να είμαστε καλά. Με υγεία, να είμαστε αισιόδοξοι και όλα καλά θα πάνε. Καλά, καλά θα πάνε. Όλα θα πάνε. Λοιπόν, είναι δεύτερη μέρα. Η χθεσινή μέρα πώς πήγε. Πήγε ενδιαφέρον, όσο το θεό. Πήγε πολύ καλά. Εντάξει, ο Καλύμνιος είναι αισιόδοξος και ήταν μια γυναίκα που προσέχει και μπράβο, κλπ. Μπράβο, προσέχει πολύ τον εαυτό της και μας έλειψε δύο μας μήνες. Μας έλειψε πάρα πολύ. Το shopping therapy. Μας έλειψε. κάναμε κάτι διαφορετικό μέσα στην καραντίνα, εντάξει, να ξεπεραστεί όμως, γιατί είναι κάτι που έπεσε ο κόσμος ψυχολογικά. Ευτυχώς εμείς εδώ είμαστε ακόμα καλά, τώρα θα ανοίξουν βέβαια τα πάντα και θέλει προσοχή. Πώς τηρούνται εδώ τα μέτρα ασφαλείας, για πείτε μας. Υπάρχουν αντισηπτικά στο κατάστημα. Αν δεν καθαριστήσω εγώ, θα καθαρίζετε το ρούχο όταν δοκιμάζετε. Μπράβο, αυτά. Καλό είναι αυτό. Και δεν λέτε ότι οι πελάτες έρχονται με μάσκες, εμείς κρατάμε αποστάσεις. Όχι όλες. Κάποιες ναι όμως. Και καλά κάνουν. Και εμείς πρέπει να τη φοράμε. Έχω μία στο γραφείο, όταν παίρνω πελάτες, τη φοράω. Ναι, αλλά αυτές αλλάζουν, δεν τη φοράμε την άνθρωπα. Λοιπόν, μία κοπέλα Καλλιμιά, δεν ξέρω αν δεν πρέπει να πω και το όνομά τη, έχει οι οποίες πλένονται, σιδερώνονται. Κάναμε και εμείς. Η Άννα έφτιαξε μέσα στην καραντίνα κέντηση και το λογότυπο ΕΒΑ. Εντάξει. Ωραία, λοιπόν, άρα μας λέτε ότι υπάρχει κίνηση, υπάρχει ενδιαφέρον. Ναι, δόξα τω. Και αυτό είναι καλό. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε όμορφα. Εγώ πιστεύω το νησάκι μας θα πάει καλά. Θα πάει καλά. Να έχουμε την υγειά μας πάνω απ' όλα και να είμαστε αισιόδοξοι. Ναι, βέβαια. Και, και η εμπορική κίνηση να αυξηθεί γιατί οι επιχειρήσεις πρέπει να ζήσουν. Σίγουρα δεν θα είναι αυτό που ξέραμε, αλλά καλοκαίρι να είμαστε και πάλι να είμαστε ευχαριστημένοι και να προσέχουμε να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλλιμιά. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Με υγεία. Βρισκόμαστε στο κουσοκολείο του κυρίου Σάκη Ρεϊσκέρ να μάθουμε, να δούμε αν οι γυναίκες εξακολουθούν να ψωνίζουν μετά την καραντίνα. Καλημέρα κύριε Ρεϊσκέρ. Πώς πάει η κίνηση? Εντάξει, σιγά σιγά η δεύτερη μέρα. Εντάξει, πάντως βλέπουμε ότι ο κόσμος είχε κλειστεί μέσα και δεν έγινε να βγει. Βλέπεις, έχει μια έτσι κίνηση και ενδιαφέρον τέλος πάντων. Εδώ τώρα δεν υπάρχουν προβλήματα για, ξέρω εγώ, τι να κάνετε τώρα, να απολυμάνετε τα χρυσά δεν γίνεται. Δεν γίνεται με τίποτα. Δεν γίνεται, το καταλαβαίνουμε. Απλώς οι αποστάσεις τηρούνται. Εντάξει, έχουμε κάποια απόσταση. Εντάξει, τηρούνται. Τα βασικά. Η κυρία εδώ τι ωραία πράγματα βλέπει. Για τον γονό. Α, έχετε και γονό. Πού είναι, δεν είστε και γονό. Για τον δεύτερο. Μπράβο. Λοιπόν, Σάκη μου, καλή δουλειά. Καλές δουλειές να έχεις. Ευχαριστώ πολύ. Βρισκόμαστε σε ένα κατάστημα με ρούχα. Οι γυναίκες εδώ θα δουν, θα τους αρέσει πάρα πολύ. Η κυρία Μαρία Φωκά είναι δίπλα μου να μας πει πώς πήγε η κίνηση χθεσινή και η σημερινή. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, κινήθηκε ο κόσμος. Κινήθηκε έξω. Κλείστηκε πολύ με την καραντίνα. Ναι, δεν θέλω να βγει. Ψυχοθεραπεία. Ναι, εντάξει, βγαίνει ο κόσμος. Μπράβο, ψωνίζει. Ναι, δεν το περιμένουμε. Λέγαμε, κάναμε το σταυρό μας και λέγαμε εντάξει, φοβισμένο. Μπράβο, και πολύ καλό αυτό. Και όμως κινείται η αγορά της καλή, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Και λέμε ότι οι τιμές είναι ίδιες ή τις έχετε ρίξει. Προσφορούλες. Όπως βλέπετε, εντάξει. Προσφορές. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι εντάξει, χάσαμε τη σεζόν την άνοιξη. Και πρέπει τα ρούχα να φύγουν. Και προσφορές, βέβαια. Και δεν μου λέτε κάτι με τα μέτρα ασφαλείας. Εκτός από τις αποστάσεις. Ο κόσμος κρατάει τις αποστάσεις. Ναι. Εντάξει, οι δοκιμές αποφεύγονται όσο μπορούμε. Τα νούμερά μας παίρνουμε και αν σε περίπτωση δεν μας κάνει, τι γίνεται. Έχουμε τον ατμοκαθαριστή. Τον ατμοκαθαριστή. Εντάξει, όπως λέει ο νόμος. Ναι. Έχουμε εδώ πέρα τα αντισεπτικά μας. Υπάρχει μάσκα για τον καθένα μας. Εντάξει, προσέχουμε. Τηρούνται λοιπόν όλα τα μέτρα ασφαλείας. Άρα να μην ανησυχούν. Και ο κόσμος είναι δηλαδή, τον βλέπεις ότι παίρνει τα μέτρα. Προσεκτικός. Προσεκτικός. Είμαστε καλά στην Κάλλη. Και θέλουμε να το συνεχίσουμε. Αυτό λέγαμε με την Αθήνα τώρα μιλούσα για παραγγελίες, ας πούμε.
Και αυτό λέγαμε ότι ναι, και θέλουμε να συνεχιστεί έτσι, ναι, να είμαστε καλά. Ναι. Και αυτό πρέπει να κρατάμε στις αποστάσεις. Αποστάσεις, χέρια και μάσκα, όπως λέμε. Λοιπόν, καλές δουλειές να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Επισκεφτήκαμε το κατάστημα παιδικών ειδών της κυρίας Άννας Τσουλφά-Τηλιακού για να μας πει και εκείνη τι γίνεται και αν υπάρχει κίνηση. Καλημέρα, κυρία Καλημέρα. Τσουλφά. Καλά είστε. Καλημέρα, παιδί μου. Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, για πείτε μας, καλύτερη μέρα σήμερα, υπάρχει κίνηση. Υπάρχει. Χθες υπήρχε μια σχετική κίνηση, ικανοποιητική θα έλεγα, και σήμερα ξεκίνησε όμορφα η μέρα. Εντάξει. Άρα ο κόσμος έχει. Ναι. Πιστεύω ότι είναι οι πρώτες μέρες και θα πάμε μετά ακόμα καλύτερα. Εντάξει, εγώ είμαι αισιόδοξη, θέλω να είμαι αισιόδοξη. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Εντάξει. Γιατί εδώ εμείς στην Κάτσα καλά τα πάμε. Πολύ καλά. Ναι. Αν αρχίσουμε και ψωνίζουμε και τις τοπικές μας επιχειρήσεις, ακόμα καλύτερα. Η αγορά αυτό πρέπει να το καταλάβει ο καθένας. Λοιπόν, μέτρα ασφαλείας. Ποια είναι τα μέτρα ασφαλείας που παίρνετε? Κοιτάξτε, εγώ εντάξει, έχω το αντισηπτικό, το ντετόλ, τη μάσκα, τα γάντια που είναι εκεί για τους πελάτες ή για μένα. Εντάξει, κάτι άλλο και μια σχετική απόσταση. Οι αποστάσεις. Όχι, η φιλιά, αγκαλίσεις και τέτοια. Αυτά τα ξεχάσαμε, τα ξεχάσαμε για αρκετό καιρό. Και τα παιδιά που έρχονται δοκιμάζουν ρούχα. Δοκιμάζουν. Εντάξει, είναι διστακτικές. Ναι, εντάξει. Ναι. Δοκιμάζουν σε κανονικά. Μετά εσείς τα απολυμμένετε. Έχω, ναι, έχω ένα απολυμμανικό εκεί. Ναι, σωστά. Κρατούμε την παιδιά με ασφαλείας. Ναι. Ωραία. Βλέπουμε και μια πελάτησα, μπορούμε να τη ρωτήσουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Η κυρία Βαρβάρα Γουρλά. Πέρου. Ναι, σταμάτα τώρα, σταμάτα τώρα. Πήρες τον Καλύμιο, δεν πήρες τον Καλύμιο? Ναι. Τον πήρες. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάνει το όνομά της. Όχι, αλλά εντάξει, να προβάλλουμε λίγο ρε παιδί μου την Καλύμιο. Άννα Τσουλφά. Ναι, το είπες, το είπες. Από τη Γερμανία μας έρχεστε. Από τη Γερμανία είμαστε. Κυρία Πέρου, κυρία Πέρου, τι κάνετε? Εδώ ψωνίζετε? Ναι, μετά τον αποκλεισμό του κορονοϊού στην Κάλυμνο από 2 μήνες που είχαμε έρθει για 10 μέρες μόνο, θέλουμε να υποστηρίξουμε κι εμείς λίγο την τοπική αγορά. Πολύ σωστά. Και να πάρουμε τα δωράκια μας για το Πάσχα. Μπράβο. Μπράβο. Τους φίλους στη Γερμανία. Δεν σας έκανε και κακό όπως που μείνατε καραντίνα στην Κάλυμνο, Απλώς ήταν πολύ ξαφνικό. Ήταν ξαφνικό. Και δεν ήσασταν προετοιμασμένοι. Ήρθαμε με χειμωνιάτικα, με μείναν 10 βαθμούς. Ένα, τώρα βοηθήστε την τοπική αγορά, πάρτε καλό καθημά. Αυτά, αυτά, προσπαθούμε. Ωραία. Δεν θα φύγετε, θα φύγετε ή θα μείνετε? Θα φύγουμε, περιμένουμε να, θα φύγετε. Να μας φύγετε. Πάντως εδώ στην Κάλυμνο, χωρίς κρούσματα, χωρίς τίποτα, μια χαρά. Τέλεια, τέλεια. Μια πολύ χαρά. Καλά. Πολύ καλή αντιμετώπιση, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Και προσέχουμε. Να συνεχίσουμε. Και τώρα που θα πάτε Γερμανία, εκεί θα πρέπει να προσέχετε ιδιαιτέρως. Ναι, για να δούμε. Το καλοκαιράκι θα έρθετε? Ναι. Έτσι μπράβο. Να τονώσουμε λίγο τον τουρισμό μας. Ελπίζω με φίλους που ήδη είχαμε κανονίσει για Γερμανούς να κλείσουμε, να μείνουν σε φιλικά μας σπίτια. Πολύ. Ελπίζουμε να πάμε καλά. Μπράβο. Λοιπόν, να είστε καλά, να ψωνίσετε, να τονώσετε την προοπτική αγορά, το έχουμε ανάγκη. Κυρία Τσουλφά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πολλές δουλειές να έχετε. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Πολλά Άννα μου, αυτά τα καταπληκτικά τριαντάφυλλα από πού είναι? Αυτά τα καταπληκτικά τριαντάφυλλα είναι από τον κήπο, τον υπέροχο κήπο του Θέμελη του Μπίλη. Τα οποία μου τα έφερε η πελάτησά μου εδώ, η κυρία Βαρβάρα Πέρου Γουρλά. Έχει τέτοιο ωραίο κήπο. Έχει, είναι ένα πανέμορφο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.